Έχω μια απορία μετά την ομιλία σας. Άκουσα όλα αυτά που θα αυξήσουμε. Είπατε 10-12 πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά ήταν στην πρόταση του Juncker που πήγαμε στο δημοψήφισμα. Έχω μια απορία. Εσείς είπατε ναι στο δημοψήφισμα ή όχι? Τι ψηφίσατε, ναι, δεν θέλατε? Δηλαδή ψηφίσατε ναι για να μειωθούν... Ψηφίσατε ναι για να αυξηθούν οι μισθοί. Ψηφίσατε ναι. Κάντε ησυχία. Για να αυξηθούν οι... Παρακαλώ πολύ, μην αντιδράτε έτσι. Και όχι μόνο. Κύριοι, παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό, κύριε Τσακαλώτο. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε... Παρακαλώ, επειδή είμαστε στην αρχή της ομιλίας και έχει επαναληφθεί αυτό το σκηνικό, μην αντιδράτε έτσι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα ήταν στο πλάνο, Juncker. Όλα που είπε ήταν στο σχέδιο, Juncker. Και εσείς είπατε να ψηφίσουμε ναι. Ναι ή όχι. Μήπως έκανα λάθος. Και είπατε όχι. Ακουστεί όλα μέχρι τώρα, είτε τι αλλιώς. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Και όχι μόνο, αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφοι. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Τα περιμένω. Ακούσατε προηγούμενα τι υπόθηκαν. Ακούσατε. Υπήρξαν τέτοιες αντιδράσεις. Σας παρακαλώ. Ποιος έκανε το όχι ναι και το ναι όχι 12 η ώρα το βράδυ? Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Κύριε Τσακαλώτο, έχετε το λόγο. Συνεχίζω λοιπόν μετά από αυτή την ευθεία και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε ένα δύσκολο προϋπολογισμό. Δεν πανηγυρίζει κανένας. Δεν είναι δύσκολος για τους λόγους που είπαν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε το χειρότερο μνημόνιο από όλα. Γι' αυτό θα πω κάτι αργότερο. Ούτε είναι επειδή είναι χειρότερο από το σχέδιο Juncker, όπως μόλις είπα τώρα. Είναι δύσκολος προϋπολογισμός για το λόγο που είπε ο κύριος Καραθαρασόπουλος από το ΚΚΕ. Είναι δύσκολος γιατί έρχεται και συσσωρεύεται πάνω σε αυτό που ήταν πριν. Έτσι είπε ο κύριος Καραθαρασόπουλος και έχει δίκιο. Τι είναι όμως αυτό που συσσωρεύεται πάνω? Πού ήμασταν το 2012? Επειδή το 2014 το Γενάρη και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά επιχειρήματα και νομίζω τα έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες από τη συμπολίτευση, πρέπει να σας πω ότι επειδή έχετε... Παρακαλώ, να σας βοηθήσω. Κυρία Μπακογιάννη, παρακαλώ. Ελάτε. Πρέπει να σας βοηθήσω, σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχετε κουραστεί, τα έχετε πει αυτά τα επιχειρήματα τόσες φορές και όπως το παλιό ανέκδοτο που λέγαμε με νούμερα τα ανέκδοτα, εγώ θα σας πω για να μην κουράζεστε 4 αριθμούς και θα λέγετε μόνο αυτούς τους 4 αριθμούς. Είναι 3 αριθμοί και ένας τζόκερ. Είναι το 25, το 28, το 33 και το 50. Αυτούς τους αριθμούς θα λέγετε από εδώ και πέρα. Το 25 είναι το ποσοστό που έπεσε το εθνικό εισόδημα στα 5 χρόνια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Το 28 είναι η ανεργία. Το 33 είναι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι ή σε φτώχεια ή κινδυνεύει σε φτώχεια. Γι' αυτό όταν μας λέτε, κυρία Γεννηματά, ότι είμαστε ανάλγητοι, νομίζω πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να μας δώσετε αυτό το χαρακτηρισμό με αυτούς τους αριθμούς και γι' αυτό ερχόμαστε και στο Τζόκερ. Ο Τζόκερ είναι 50 γιατί είναι οι ποσοστιαίες μονάδες που έχετε χάσει από τότε που ο δικοματισμός έπαιρνε πάνω από 80%. Όπως λέει ο μεγάλος αθλητικός σχολιαστής Αντώνης Πανούτσος, οι Ιταλοί λένε για το ποδόσφαιρο και τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα ότι το σοβαρό αποτέλεσμα είναι το 1-0.
Το 2-0 είναι λίγο υπερβολή να κουράζεσαι. Και το 3-0 και από πάνω είναι αλλά εγγλέζε. Δηλαδή όπως κάνουν οι Άγγλοι. Εσείς που είσαστε της Ιταλικής σχολής μπορεί να λέτε 1 ή 2 αριθμούς. Θα μου επιτρέψετε εγώ που είμαι της Αγγλικής σχολής να λέω και τους 4 αριθμούς. 25, 28, 33 και 50. Και θα τους λέω όχι μόνο για αυτό που έγινε στην κρίση, όχι μόνο για αυτό στην κρίση, αλλά πώς φτάσαμε σε αυτή την κρίση. Για τα 35 χρόνια που χτίσαμε το πελατειακό κράτος, για τα 35 χρόνια που γίνανε οι κοινωνικές αδικίες, για τα 35 χρόνια που δεν υπήρχε αναπτυξιακό βιώσιμο μοντέλο. Και βέβαια για τα 20 χρόνια, για τα 20 χρόνια που φτιάξετε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κεντροαριστερή και η κεντροδεξή, για να είναι τόσο περιοριστική στις πολιτικές. Και επειδή αυτά τα επιχειρήματα τα έχω πει πολλές φορές και δεν θέλω να πω ξανά, να πω μόνο ένα καινούριο επιχείρημα. Γιατί τα τελευταία 8 χρόνια πριν από την κρίση έγινε μια συμφωνία με το διάβολο. Εκεί που είχαμε τις διαρθρωτικές πολιτικές, που μέσα από σχεδιασμό, μέχρι από πολιτικές, μέσα από προτεραιότητες μπορούσε να έρθει η ανάπτυξη σε όλη την Νότιο Ευρώπη, είπατε όλοι οι κεντροαριστεροί και όλοι οι κεντροδεξοί στην Ευρώπη να μην έχουμε αυτές τις διαρθρωτικές πολιτικές, να τις μειώσουμε και να έρθει το ιδιωτικό κεφάλαιο και οι τράπεζες. Γιατί πιστεύουμε στη φελευθεροποίηση των τραπεζών και έτσι έγινε η μεγάλη κρίση. Όταν ήρθαν αυτά τα χρήματα και όταν ήρθε η κρίση, φύγανε αυτά τα χρήματα. Επιστρέφω τώρα στη φορολογία. Γιατί ακούσαμε πάρα πολλά. Τι φόροι παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι κάνει, όπως μπορούμε να δούμε στη σελίδα 24, ο προϋπολογισμός αυξάνει τους φόρους λίγο πάνω από το 2,267. Πώς συγκρίνεται με αυτό που έγινε πριν? Πάω στο πρώτο μνημόνιο, στον προϋπολογισμό του 2011, όπου είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια αύξηση των φορολογικών εσόδων 4 δις. Μετά στο δεύτερο μνημόνιο, η αλήθεια είναι ότι αυξήθηκαν οι φόροι πάρα πολύ λίγο. Η αλήθεια δεν είναι πάντα από τη μια μεριά και το δέχουμε. Αλλά είχαμε μείωση μισθών 1,7 δις και μείωση συντάξεων 3 δις. Δηλαδή στο σύνολο 4,7 δις. Όταν στο προϋπολογισμό, σελίδα 77 του 2016, είναι 357 εκατομμύρια ο αντίστοιχος αριθμός. 1/10 αυτό που έγινε το 2013. Το χειρότερο μνημόνιο δεν το λες από πάντα. Αλλά πού βρισκόμαστε σχετικά με αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη? Να το δούμε συγκριτικά. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού λένε ότι στο σύνολο άμεσων και έμεσων φόρων εμείς έχουμε φτάσει στο 25,7% του ΑΕΠ. Τι ισχύει στην Ευρώπη? Φαντάζομαι, συνάδελφοι και συναδέλφισες, με αυτά που ακούσατε για τη φορολογική μας πολιτική, θα θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει 5% λιγότερο, 10%, 15% ίσως είναι μια υπερβολή, αλλά θα είναι πολύ λιγότερο αφού έχει γίνει αυτή η φοροεπιδρομή, αυτή η φόρη. Τι λένε τα στοιχεία λοιπόν? Στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία στοιχεία που έχω, άμεση φόρη 13,2, έμεση φόρη 13,5, το σύνολο στο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 26,7. Πόσο είμαστε πιο ψηλά από το μέσο όρο? -1. Έχουμε λιγότερο μέσο όρο φορολογία από ό,τι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τι σημαίνει αυτό? Και τι σημαίνει Μην αυτό? Αντιδράτε, παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σας δεν παρακαλώ. Πρόβλημα. Και κύριε δεν Τσακαλώτο, πρόβλημα. Μισό λεπτό, κύριε Τσακαλώτο, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ. Επί 4 μέρες ακούστηκαν όλες οι απόψεις και οι άκρως αντίθετες από αυτές που τώρα λέει ο Υπουργός Οικονομικών, που κλείνει τη συζήτηση. Παρακαλώ πολύ να ακούτε με σεβασμό. Σας παρακαλώ λοιπόν, πολύ. Κύριε Τσακαλώτο, άρα, είστε το... ως το μέσο όρο, επαναλαμβάνω, κύριε Βρούτσι. Άρα κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, σας παρακαλώ. Τι θα γίνει, μην εξανίστασε. Επιχειρήματα και αριθμοί κατατίθενται. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Αυτό σημαίνει που είπα ότι δεν έχουμε πρόβλημα.
ότι δεν υπάρχουν πρόβλημα φορολογία, ότι τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα δεν υποφέρουν. Βεβαίως και δεν σημαίνει αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να ασχοληθεί αυτή η κυβέρνηση πρωτίστως με την αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Και γι' αυτό ακούσατε όλους τους αριθμούς από τον κύριο Αλεξιάδη, από τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, γιατί γίνεται, σε πόσο βάθος γίνεται και πόσο, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, στα νησιά φέτος ότι πήραμε περισσότερο από το ΦΠΑ από το προηγούμενο χρόνο και το προηγούμενο χρόνο και έχει αυξηθεί η εισπραξιμότητα. Και γι' αυτό κάνουμε και μέτρα που έχουν την καλή αναδιανομή του εισοδήματος και επιλέξαμε στο φόρο αλληλεγγύης να μειώσουμε αυτούς που παίρνουν κάτω από 30% και να αυξήσουμε αυτούς που παίρνουν πάνω από 30%, 30.000, αυτοί που έχουν 30.000 και κάτω πληρώνουν λιγότερο και αυτοί που παίρνουν 30.000 και πάνω πληρώνουν περισσότερο αυτό το φόρο. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη φορολογία. Δεν είναι στη θέση μας να είναι προτεραιότητα η μείωση της φορολογίας, γιατί στην κρίση και στο κάτω μέρος της κρίσης όλοι σχεδόν οι οικονομολόγοι λένε ότι αν έχεις ένα ευρώ καλύτερα να πάει στις επενδύσεις παρά να πάει στη μείωση των φόρων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που σας είπα, η αναδιάρθρωση των φόρων και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Μπορώ να μιλήσω και από τη μεριά των δαπανών, για αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε για να είναι πιο καλή η κατανομή του εισοδήματος, για την αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού κατά 823 εκατομμύρια, για την επανακίνηση της χρηματοδότησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους στην υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική ασφάλιση, για την αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά 300 εκατομμύρια και της Επιτροπής Προμηθειών κατά 36 εκατομμύρια. Ακούστηκε ότι το 2,6% αύξηση που υπάρχουν στις ασφαλιστικές εισφορές δεν πάνε στην υγεία. Λάθος. Το 2015 320 εκατομμύρια από αυτή την αύξηση πήγε στην υγεία και για το 2016 το μέτρο υπολογίζεται να αποδώσει 700 εκατομμύρια. Από τα 700 εκατομμύρια πάνε στην υγεία. Από αυτά 57%, δηλαδή 300 εκατομμύρια πάνε στο ΕΟΠΗ και 100 εκατομμύρια πάνε στο ΙΚΑ. Αυτές είναι οι προσπάθειες μέσα σε αυτά τα δύσκολους περιορισμούς που σας έχουμε. Επιτρέψτε μου να γυρίσω στον οδικό χάρτη που έχουμε για να ξεφύγουμε από την κρίση, που σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης για το χρέος. Για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών μίλησε πολύ ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο Γιάννης Δραγασάκης, και δεν θα ξαναπώ ούτε στα μεγάλα επιχειρήματα ποιος φταίει για το bank run και όλα αυτά έχουν συζητηθεί, νομίζω τα επιχειρήματα έχουν ακουστεί. Πρέπει να σας πω ένα επιχείρημα που λέτε πόσο μειωθήκανε η τιμή των μετοχών που δεν έχει ακουστεί. Γιατί ένα από τα προβλήματα που είχαμε ήταν τα 25 δις που άφησε το ESM για την ανακαθελοποίηση των τραπεζών. Είναι μεγάλη επιτυχία μας ότι θα χρειαστούμε μόνο 5 και κάτι. Αλλά όταν λέγανε ότι θα χρειαστούν 25 δις, όταν το ΔΝΤΟΥ και άλλοι θεσμοί λέγανε ότι είναι μεγάλος αριθμός, όταν υπήρχε βοήθεια εσωτερική ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα των τραπεζών και θα χρειαστεί μεγάλο ποσό για την ανακαθελοποίηση, δεν καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πρόβλημα ήταν στις τράπεζες και γι' αυτό τις τελευταίες μέρες και το τελευταίο μήνα πέσανε οι τιμές των μετοχών. Γιατί πέσανε οι τιμές των μετοχών? Γιατί όταν λες ότι θα χρειαστεί ίσως 25 δις και είναι 27 δις το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, τότε είναι επόμενο οι επενδυτές να θεωρούν ότι δεν έχουν μεγάλη αξία οι τράπεζες. Πάμε τώρα στο άλλο ερώτημα. Πάμε τώρα στο ερώτημα των προνομιούχων μετοχών και το ερώτημα που έσθεσα στον κύριο Θεοχάρη. Ο χρόνος του τελείωσε για το quiz. Δεν είχαμε τη σωστή απάντηση. Η ερώτηση ήταν, όταν κάναμε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τι έπρεπε να κάνουμε με τις προνομιούχες μετοχές. Και είχα πει στον κύριο Θεοχάρη ότι αν λέγαμε ότι θα ήταν η τιμή που θα έβγαινε από το βιβλίο προσφορών, αυτό που βγήκε, δεν θα έπαιρναν επενδυτές. Αν
πηγαίναμε με αυτό που έλεγε ο νόμος, που λέει ο νόμος ότι αν τις μετατρέψεις τις μετοχές πρέπει να τις κάνεις στη τιμή το μέσο όρο των 12 μηνών, θα χάναμε πάρα πολλά χρήματα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να μην τις μετατρέψουμε και να μπουν στο bail-in. Και έχουμε το μεγάλο ευτύχημα ότι στη Eurobank δεν χρειάζεται bail-in και χρειάζεται μόνο στην Εθνική Τράπεζα. Ξέρετε πόσο κερδίσαμε, κύριο Θεοχάρη, το τελικό αριθμό που δεν κάναμε αυτό που είπατε. 1,3 δις. 1,3 δις, γιατί δεν κάναμε αυτό που μας προτείνε. Για τον αθελινισμό των ελληνικών τραπεζών που σας απάντησε ο κύριος Δραγασάκης, ο Γιάννης ο Δραγασάκης. Επειδή το ξαναείπε ο κύριος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να σας το ξαναπώ κι εγώ για να μπορεί να γίνει διάλογος. Να πάρω μία τράπεζα. Τι είναι η μετοχική σύνθεση της Πειραιώς, για παράδειγμα, μετά από την ανακεφαλοποίηση. Έλληνες μέτοχοι 39,7. EBRD και IFC 3,4. Ξένοι θεσμικοί 30,4. Ταύχη σίγμα 26,4. Να το πούμε τώρα σε όρους πατριωτικούς. Ελληνική συμμετοχή 66,4. Συμμετοχή ξένων 33,5. Το 33,5 έχει και μέσα το EBRD και το IFC, που φαντάζομαι ότι το θέλετε, γιατί είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές που θέλουν να υποστηρίξουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. Αλλά και αυτό το επιχείρημα δεν πάει. Και τέλος, το επιχείρημα ότι ό,τι και να είναι οι μετοχές του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, κρατάμε και το δικαίωμα του βέτο. Τι είναι αυτό το δικαίωμα το βέτο που μπορεί να το έχεις και με μία μετοχή και το έχουμε και στις τέσσερες? Είναι ότι ο πρόσωπος του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις που αφορούν την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσεις για συγχώνεση ή για πώληση θυγατρικών τη. Μπορεί να ασκήσει βέτο σε κάθε απόφαση του ΔΟΥΣΟΥ, εφόσον κρίνει ότι με αυτή μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επεραστεί η ρευστότητα ή η φερεγγιότητα της τράπεζας και γενικά η συνετή και έριχνη λειτουργία της. Και πολλά άλλα μπορεί να κάνει με αυτό το βέτο. Άρα η ιδέα ότι δεν έχουμε κανένα έλεγχο των τραπεζών καταρρύπτει και αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφισσες, πάμε πίσω στον οδικό χάρτη. Είπαμε από την αρχή για αυτή τη συμφωνία ότι θα χωρίσουμε την πολιτική της κυβέρνησης ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ σε τρία κομμάτια. Τα συμφωνηθέντα, αυτά που έχουν παρκαριστεί από το καλοκαίρι και είναι για διαπραγμάτευση, και το παράλληλο πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου λίγες κουβέντες για κάθε κομμάτι. Για τα συμφωνηθέντα. Παρόλο που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί σχεδόν σε όλα καλυτέρευση. Για τα φαρμακεία, όπως σας είπανε πολλοί ομιλητές, θα υπάρχει φαρμακοποιός. Δεν υπήρχε αυτό. Για τη μείωση των τιμών των γενοσύμων θα γίνει σταδιακά. Δεν υπήρχε αυτό. Για αυτά που είπατε, κύριε Πρόεδρε, για το πετρέλαιο, θα γίνει σταδιακά. Δεν υπήρχε αυτό στο Γιούνκερ. Όπως δεν υπήρχε σταδιακό και η μείωση του ΕΚΑΣ. Έπρεπε αμέσως να μειωθεί. Αυτό κάναμε στα συμφωνηθέντα. Τώρα φτάνουμε σε αυτά που τα παρκαρίσαμε. Που εκεί ήρθε την προηγούμενη συζήτηση ο νόμος Κατσέλη, που υποστηρίξαμε ότι θα υπάρχει προστασία για αυτούς που έχουν 35.000 εισόδημα και κάτω και αυτούς που έχουν σπίτια 230. Και λέτε εσείς την έξυπνη ατάκα ότι εμείς από κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη σε κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Δεν μου λέτε οι μόνοι ιδιοκτήτες που σας ενδιαφέρουν είναι αυτοί που έχουν πάνω από 35.000 και πάνω σπίτι πάνω από 300.000. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες. Και να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση που σας έκανε ο Πάνος Κουρλέτης εχθές. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε διαπραγμάτευση για τον ΑΔΜΙΕ, που όπως θυμάστε από τη συμφωνία έχουμε δύο επιλογές. Ή να δεχτούμε την ιδιωτικοποίηση ή να φέρουμε ένα σχέδιο για τον ΑΔΜΙΕ που τον κρατάει στο δημόσιο χώρο αλλά αυξάνει τον ανταγωνισμό.
Εσείς θα επιμένετε στη μικρή ΔΕΗ ή θα μας υποστηρίξετε σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Να διαπραγματευτούμε για το δημόσιο χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ. Γιατί σας ρώτησε ο κύριος Κουρλέτης και δεν απάντησα και ακόμα δεν ακούω τίποτα. Να τον ιδιωτικοποιήσουμε, μικρή ΔΕΗ, για να ξέρουμε τι λένε. Και θα μπορούσα για πολλά άλλα πράγματα που διαπραγματευόμαστε, για τις ασφαλιστικές. Το αφήνω αυτό και πάμε τώρα στο παράλληλο πρόγραμμα. Θα σας πω μερικά πράγματα που είναι στο παράλληλο πρόγραμμα και μετά θα κάνω και μια πρόταση στον Πρωθυπουργό. Στο παράλληλο πρόγραμμα στην υγεία έχουμε τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με βάση τις αρχές της καθολικότητας, της ισοτιμίας και της αποτελεσματικότητας. Έχουμε τη μεταρρύθμιση στη διοίκηση του συστήματος με δημοκρατική, με διαφανή διακυβέρνηση και την αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων, την αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και άλλα πολλά. Στην παιδεία έχουμε δεσμευτεί στη λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και που θα αντιμετωπίσουν οι φυστάμενες δυσλειτουργίες σε ΑΗ και ερευνητικά κέντρα. Στην ολοκλήρωση του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την παιδεία, επιδιώκοντας να προκύψει ένα πλαίσιο προτάσεων οι οποίες να έχουν την ευρύτερη δυνατή συνένεση των κομμάτων και των εμπλεκόμενων φορέων. Τη ριζική αναδιάταξη των διαδικασίων εισαγωγής στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο με στόχο την παροχή πρόσβαση στη μόρφωση για πολύ περισσότερους πολίτες και την ταυτόχρονη δημιουργία πολλών νέων θέσεων διδασκαλίας για νέους επιστήμονες. Δεν έχω τον χρόνο να πω για το εναλλακτικό πρόγραμμα που έχουμε για το δημόσιο τομέα, για τη διαφθορά, για την επέκταση της φορολογικής βάσης. Η πρότασή μου, κύριε Πρωθυπουργέ Αλέξη, είναι η εξής. Όπως έχουμε προαπαιτούμενα για τη συμφωνία να θέσουμε σε όλους τους υπουργούς το δικό μας παράλληλο πρόγραμμα προαποτούμενο. Οπότε ο Ξανθός θα πρέπει να ξέρει πότε θα φέρει νομοσχέδιο για την υγεία, ο Φίλης πότε για την παιδεία. Αυτό θα είναι το δικό μας πρόγραμμα που όταν θα φύγουμε θα είμαστε όλοι και όλες περήφανοι ότι το τελειώσαμε. Πάμε τώρα στο χρέος. Για το χρέος έχω μιλήσει πολλές φορές. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το χρέος. Ένα πρέπει να πω και δεν θα ξαναπώ και στην αντιπαράθεση με το Πασόκ και αν είναι το PSI καλό ή όχι. Ένα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία όπου οι επενδυτές και όσοι θέλουν να καταναλώσουν, να αποταμιεύσουν, να επενδύσουν στην Ελλάδα, ξέρουν ότι υπάρχει μια λύση για 5-10 χρόνια. Γιατί αν δοθεί λύση που είναι μόνο για 2 χρόνια, θα υπάρχουν επενδύσεις μόνο για 2 χρόνια. Και θα γυρίσουμε στο παλιό φαύλο κύκλο, που δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Και αν δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη, δεν θα είμαστε κοντά στους στόχους και θα ξαναρχίσει ο ίδιος φαύλος κύκλος από την αρχή. Αλλά πρέπει να ξέρετε όχι μόνο ότι θα διαπραγματευτούμε για αυτό το χρέος, αλλά διαπραγματευόμαστε και συζητάμε μαζί με τους Ευρωπαίους για μια διαφορετική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Γιατί έχουν καταλάβει πολλοί στην Ευρώπη ότι όταν οι βόρειες χώρες έχουν χαμηλά επιτόκια και δεν έχουν δημοσιονομικά πρόβλημα, ότι είναι τρέλα να μην επενδύουν και να μην αυξάνουν τους μισθούς για να βοηθήσουν τις χώρες του Νότου. Είναι τρέλα να μην έχεις ένα μεγάλο προϋπολογισμό όπως έχουν όλες οι άλλες νοησματικές ενώσεις. Και γιατί είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή? Γιατί βλέπουμε πόσοι και πόσες αλλάζουν. Βλέπουμε τι γίνεται στην Πορτογαλία και βλέπουμε εκτός στην Ελλάδα τι αλλαγές γίνεται στη σοσιοδημοκρατία. Και βλέπουμε ότι στη μεγάλη συζήτηση για τους πρόσφυγες, αυτή την αλληλεγγύη που δείξαμε, πόσο σημαντική είναι, γιατί η αλληλεγγύη είναι ένα προϊόν, ένα αγαθό που όσο πιο πολύ το χρησιμοποιείς, τόσο πιο χρήσιμο είναι. Και έχουμε μεγάλες ελπίδες ότι εμείς που δείξαμε αλληλεγγύη εδώ, αυτή
αυτή η αλληλεγγύη θα πάει και στα οικονομικά ζητήματα. Και τελείωσα την ομιλία μου με την αλληλεγγύη ακριβώς γιατί είναι στο κέντρο των αριστερών αξιών, μαζί με τη συλλογικότητα, το συνεργατισμό και τη δημοκρατία. Γιατί είχαμε 20-30 χρόνια όπου κυβερνούσαν η ιδιοτέλεια, ο ανταγωνισμός και η τεχνοκρατία. Ξέραμε ότι δεν θα δουλέψει και δεν δούλεψε αυτό. Θεωρούμε ότι μπορούμε να χαράξουμε ένα καινούριο δρόμο όπου αυτές οι αξίες είναι στο κέντρο της πολιτικής. Και ξέρουμε ότι πρέπει αυτές οι ιδέες να μην είναι, κύριε Κρεμαστίνε, μόνο για τα πανεπιστήμια, γιατί αν οι δικές μας ιδέες ή της παλιάς της σοσιαλδημοκρατίας ή της αριστεράς είναι μόνο για τα αμφιθέατρα, γιατί εσείς και εγώ να είμαστε στην πολιτική και να μην τους αφήσουμε να κυβερνάνε με τις δικές τους αξίες. Είναι η ώρα να σηκωθούν όσοι πιστεύουν στο κοινωνικό κράτος, όσοι πιστεύουν σε μια διαφορετική πολιτική, να σηκωθούν και να μετρηθούν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ τον...